τον γαρεκτώσου βοηθών, εμφύψε συνού και χώμε. Κύριε των δυνάμεων, ελέησον ημάς. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίων των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντος σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Είχαμε μείνει στο κεφάλαιο περί μοναχισμού του Αγίου Σιλουανού, το οποίο το επιγράφει για τους μοναχούς. Και συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Λέει ο Άγιος, υπάρχουν, λέει, μοναχοί που γνωρίζουν τον Θεό. Γνωρίζουν τη Θεοτόκο και τους Αγίους Αγγέλους και τον Παράδεισο. Και βέβαια όταν λέει γνωρίζουν, εννοεί ότι γνωρίζουν εμπειρικά, όχι εγκεφαλικά, γνωρίζουν καρδιακά. Έχουν δηλαδή αίσθηση εμπειρική του Θεού και της Παναγίας και των Αγίων Αγγέλων και του Παραδείσου. Όπως ξέρουμε υπάρχει η νοερά αίσθηση της όρασης, υπάρχει η αίσθηση η νοερά της ακοής, της όσμησης, υπάρχουν οι πνευματικές αισθήσεις αντίστοιχες με τις σωματικές, και αυτές τις πνευματικές αισθήσεις τις παίρνει ο άνθρωπος, τα πνευματικά αισθητήρια, όταν βαφτίζεται και ενεργοποιούνται όταν ο άνθρωπος δέχεται το Άγιο Χρίσμα, αλλά απενεργοποιούνται μετά και κλείνουν με τις αμαρτίες και τα πάθη. Όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και καθαριστεί από τις αμαρτίες και τα πάθη, τότε ανοίγουν πάλι οι πνευματικές αισθήσεις, τα πνευματικά αισθητήρια λειτουργούν και ο άνθρωπος με καθαρή πλέον την καρδιά ορά τον Θεό. Κατά το μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Αυτή είναι η οδός της γνώσης, της αληθινής γνώσης, της θεογνωσίας, δηλαδή η μέθοδος της κάθαρσης, του φωτισμού και της θέωσης που έχουμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, και είναι και μοναδική οδός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την αληθινή γνώση. Έτσι, η γνώση που προσφέρει η επιστήμη δεν είναι γνώση εμπειρική, είναι απλώς μια, θα έλεγα πιο πολύ, καταγραφή στον εγκέφαλο κάποιων δεδομένων, τα οποία όμως είναι πολύ μακριά από την εμπειρία. Όπως κανείς όταν, ας πούμε, βλέπει σε ένα βίντεο, λόγου χάρη, για το πόσο ωραίο είναι ένα φρούτο που τρώει κάποιος και πόσο διαφορά έχει το να πάρει και να το γευτεί. Έτσι, κάπως έτσι είναι και η γνώση που δίνουν τα βιβλία σε σχέση με τη γνώση που δίνει η ίδια η εμπειρία και η γνώση που έχει ο Άγιος και ο άνθρωπος του Θεού σε σχέση με αυτόν ο οποίος θεωρητικά μόνο και εγκεφαλικά διαβάζει τα βιβλία. Οι Άγιοι λοιπόν γνωρίζουν τον Θεό, γνωρίζουν τους Αγίους, γνωρίζουν την Παναγία, τους Αγγέλους, τον Παράδεισο, αλλά συγχρόνως γνωρίζουν και τους δαίμονες και τα βασανιστήρια του Άδη, και αυτά τα γνωρίζουν από την πείρα τους. Και έχουμε έτσι πολλά καταγεγραμμένα τέτοια οράματα στους βίους των Αγίων, όπου ο Θεός αξιώνει αυτούς τους ανθρώπους να κάνουν και μία περιήγηση στον Παράδεισο ή και στην κόλαση.
και να έχουν εμπειρία αυτών των καταστάσεων. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει η ψυχή τον Θεό. Μας το δει τώρα πώς γίνεται αυτή η γνώση. Γίνεται εν το ακτίστο φωτί του Θεού. Βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό και γνωρίζει τον Θεό. Δηλαδή πάλι δια του Θεού. Δια του Αγίου Πνεύματος. Και όταν λέμε Άγιο Πνεύμα, μην το συγχαίρετε με το πρόσωπο, με την υπόσταση, το τρίτο πρόσωπο, αλλά να το συνδέετε και να ξέρετε ότι ταυτίζεται με την Θεοποιό Θεία Χάρη, η οποία επίσης λέγεται Άγιο Πνεύμα. Και σε αυτή είναι που μετέχει ο άνθρωπος. Η Θεοποιός είναι η χάρη η οποία κάνει τα όντα, τα θεοποιεί, έτσι, τα κτιστά όντα, εμάς τους ανθρώπους δηλαδή και τους αγγέλους, τα θεοποιεί όταν με την θέλησή τους μετέχουν σε αυτή την χάρη. Το Άγιο Πνεύμα δίνει όσο είναι δυνατόν για τον άνθρωπο να γνωρίσει από τώρα κιόλας την χαρά του Παραδείσου, την οποία δεν μπορεί να ανθέξει ο άνθρωπος και να μην πεθάνει χωρίς την χάρη του Θεού. Δηλαδή αυτή η εμπειρία του Θεού, η εμπειρία του ακτίστου φωτός, είναι εμπειρία του Παραδείσου. Αλλά ο άνθρωπος δεν το αντέχει αυτό, ιδίως όταν είναι έντονη αυτή η χάρις. Θυμηθείτε τους Αποστόλους στο όρος Θαβόρ, που δεν άντεξαν το φως το άκτιστο και έπεσαν κάτω. Θυμηθείτε τη λάμψη που είδε ο Απόστολος Παύλος πυρευόμενος της Δαμασκών, που τον τύφλωσε. Δεν άντεξε την δόση αυτή της Θείας Χάρης του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια αν δεν ενισχύσει ο Θεός τον άνθρωπο, δεν αντέχει. Γιατί ο Θεός είναι πυρ, είναι πυρ καταναλύσκων. Είναι φοβερός ο Θεός, φοβερή η Θεία του Θεού. Και γι' αυτό έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, μη μου δίνεις άλλη χάρη Θεέ μου, θα πεθάνω, δεν αντέχω. Έτσι είναι ακριβώς αυτή η ίδια εμπειρία και στους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Με την πολύχρονη πείρα του ο μοναχός κάνει τον πόλεμο εναντίον των υπερήφανων εχθρών και το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει και τον κάνει σοφό και του δίνει τη δύναμη να νικήσει. Γι' αυτό έχει σημασία και ο χρόνος. Άλλο είναι να μετανοήσει κανείς την τελευταία στιγμή της ζωής του και άλλο να είναι εκ νεότητος στη χριστιανική ζωή. Γιατί αποκτάει πείρα πνευματική ο άνθρωπος και με επιτυχία πολεμάει τους υπερήφανους εχθρούς, δηλαδή τους δαίμονες. Και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει σύν το χρόνο και γίνεται σοφός ο άνθρωπος στα πνευματικά και ικανός να νικήσει τον εχθρό. Έτσι βλέπει το πατήρ Παΐσιος. Είχε πολύ διάκριση, πολύ σοφία πνευματική και μας άφησε πολλές γνώσεις πνευματικές και σε αυτά τα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει, που είναι ωραία, σπουδαία. Και εκεί μέσα φαίνεται η σοφία που το έχει δώσει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί από μικρό παιδί ήταν μέσα στην προσπάθεια για την πνευματική ζωή, για τον πνευματικό αγώνα και τον αξίωσε ο Θεός να έχει αυτή την άνωθεν σοφία. Ο σοφός μοναχός αποκρούει με την ταπείνωση κάθε υψηλοφροσύνη και υπερηφάνεια. Γιατί έχει πείρα των τεχνών των δαιμόνων και ξέρει ότι άμα λίγο υπερηφανευτεί ότι κάτι έκανε, τα χάνει αμέσως όλα. Γι' αυτό και λέει, είμαι ανάξιος για τον Θεό και τον Παράδεισο. Εγώ είμαι άξιος για τα βάσανα του Άδη και θα καίγω με αιωνίως στη φωτιά. Αληθινά είμαι ο χειρότερος από όλους και δεν αξίζω έλεος. Έτσι μιλάει ο ταπεινός. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει να σκεφτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας. Και ο Κύριος χαίρεται για μας όταν ταπεινωνόμαστε και καταδικάζουμε τους εαυτούς μας και δίνει στην ψυχή χάρη. Όταν λες στο Θεό ότι είμαι ανάξιος, Θεέ μου, και του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όπως λέει μια ωραία προσευχή, τότε
Ο Θεός χαίρεται πάρα πολύ, γιατί Του μοιάζουμε, γιατί ο Θεός είναι ο κατεξοχήν ταπεινός. Και βλέπετε εδώ, είναι Θεό, ενώ είναι Θεός και πάνσοφος, όταν ήρθε στη γη, τι μας έλεγε? Αυτά που σας λέω, δεν τα λέω από μένα, τα άκουσα από τον Πατέρα. Ό,τι μου λέει ο Πατέρας σας λέω. Σαν να είναι ένα μικρό παιδάκι δηλαδή, και να λέει συνέχεια, ξέρεις, ο μπαμπάς μου είπε αυτό να σας πω. Όπως λέγαμε εμείς μικροί, ξέρω εγώ, πηγαίναμε στο μαγαζί και λέγαμε, με έστειλε η μαμά μου να μου δώσεις αυτός. Έτσι, το ταπεινό, το απλό παιδάκι αυτό λέει. Λοιπόν, έτσι και ο Χριστός μας. Και γι' αυτό όταν υπάρχει ταπεινός άνθρωπος, αυτός είναι που κατεξοχήν αρέσει τον Θεό και αυτός είναι που παίρνει και τη χάρη. Και αυτό το έχει πει ο Θεός από την Παλαιά Διαθήκη, στους ταπεινούς. Ο Θεός δίνει χάρη, ενώ στους υπερήφανους αντιτάσσεται. Και λέει ο Ιησούς ο Παλαμάς που γιορτάζουμε αύριο, ότι αυτή η χάρη για την οποία κάνει λόγο στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός, που τη δίνει στους ταπεινούς, είναι η Θεοποιός χάρης. Είναι η χάρης που κάνει τον άνθρωπο Θεό. Γιατί υπάρχουν πολλά είδη χάρης, πολλές ενέργειες δηλαδή του Θεού. Και για να είμαστε πιο ακριβείς, υπάρχουν άπειρες ενέργειες του Θεού, οι οποίες έχουν και διαφορετικό αποτέλεσμα. Υπάρχει η ζωοποιός χάρης που δίνει ζωή, υπάρχει η ουσιοποιός χάρης που δίνει ουσία στα όντα, που τα κάνει να υπάρχουν, υπάρχει η σοφοποιός που δίνει σοφία, και έχουμε τα νοήμονα όντα, τους αγγέλους, τους ανθρώπους και τους δαίμονες. Αυτοί έχουν σοφοποιό, μετέχουν σε σοφοποιό χάρη. Υπάρχει θεοποιός χάρης που δίνει τη θέωση. Και σε αυτή τη χάρη μετέχουν αυτοί που θέλουν, με την ελεύθερη βούλησή τους και το ζητάνε από τον Θεό. Αυτοί μετέχουν στη θεοποιό χάρη. Όταν λοιπόν λέει ο Θεός ότι στους ταπεινούς δίνει χάρη, εννοεί αυτή τη χάρη, τη θεοποιό. Γιατί τη ζωοποιό μας τη δίνει σε όλους τους ανθρώπους, και τη σοφοποιό τη δίνει και στους δαίμονες τη δίνει. Αλλά τη θεοποιό δεν τη δίνει παρά σε αυτούς που τη ζητάνε. Και αυτή η θεοποιός λέγεται και Άγιο Πνεύμα. Όταν λοιπόν βγαίνει ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία και λέει η χάρις του Κυρίου μόνος του Χριστού, και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Άγιου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών, εννοεί αυτή τη χάρη, τη θεοποιώ. Η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είναι η κοινωνία αυτής της Θείας Χάρης, της Θεοποιού Χάριτος. Η οποία, προσέξτε, είναι κοινή ενέργεια και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Θεός έχει μία ενέργεια. Έχει μία ενέργεια ως προς τα τρία πρόσωπα. Η ενέργεια του Πατρός είναι η ίδια με την ενέργεια του Υιού, η ίδια με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και υπάρχουν διάφορα είδη ενεργειών, ανάλογα με το αποτέλεσμα, το είπαμε προηγουμένως. Αλλά και τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια ενέργεια, τη μία ενέργεια. Δεν είναι διαφορετική η ενέργεια του Πατρός από το Υιού ή από το Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν μας διδάσκει να σκεφτόμαστε έτσι ταπεινά. Και ο Θεός χαίρεται όταν ταπεινωνόμαστε. Όποιος ταπείνωσε τον εαυτό του, αυτός νίκησε τους εχθρούς. Όποιος στην καρδιά του θεωρεί τον εαυτό του άξιο για το αιώνιο πυρ, αυτόν δεν μπορεί να τον προσεγγίσει κανένας εχθρός. Και τότε δεν υπάρχει στην ψυχή τόπος για εμπαθείς λογισμούς, αλλά όλος ο νους και όλη η καρδιά μένουν σταθερά στον Θεό. Και όπως γνώρισε το Άγιο Πνεύμα και έμαθε από αυτό την ταπείνωση, αυτός έγινε όμοιος με το δάσκαλό του Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Όλοι εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού, ο εκλεκτός λαός του Θεού και κυρίως οι μοναχοί, διεξάγουμε αγώνα κατά του εχθρού. Βλέπετε πόσο ωφελεί τον άνθρωπο η ταπείνωση. Όταν κανείς λέει θεωρεί τον εαυτό του άξιο για την αιώνια κόλαση,
αυτόν δεν μπορεί να τον προσεγγίσει κανένας εχθρός. Γι' αυτό είπε σε κάποιον ο Άγιος Ιλανός να κρατάει το νου του στον Άδη. Και βέβαια το έχει ακούσει από τον ίδιο τον Θεό. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι, γιατί όταν κρατάει κανείς το νου του στον Άδη, θεωρεί δηλαδή τον εαυτό του άξιο για την κόλαση, τότε δεν μπορεί να το πλησιάσει κανένας διάβολος. Γιατί είναι κάτω από όλους. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Συναήτης, να βάζεις τον εαυτό σου κάτω και τους δαίμονες. Γιατί τους κάνεις υπακοή. Έτσι, οι δαίμονες σου λένε κάνε αυτό, το τάδε πάθος, και εμείς το κάνουμε, τους κάνουμε υπακοή. Άρα είμαστε κατώτεροι. Οπότε τότε νικάμε τον διάβολο. Και τότε η καρδιά και όλος ο νους μένουν σταθερά στον Θεό. Όλοι λοιπόν οι ακόλουθοι του Χριστού έχουμε αυτόν τον πόλεμο κατά του εχθρού. Και όλη η νίκη μας εξαρτάται από την ταπείνωσή μας. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και η μάχη μας γίνεται κάθε μέρα και ώρα. Και όποιος φροντίζει να αποκόπτει το θέλημά του, να κόβει το θέλημά του, δηλαδή να ταπεινώνεται, αυτός μένει άτρωτος από τον εχθρό. Για να νικήσεις όμως τελείως τον εχθρό, πρέπει να μάθεις την κατά Χριστόν ταπείνωση. Αλλά ας μην απογοητευόμαστε, γιατί ο Κύριος είναι άπειρα ελεήμων και μας αγαπά. Ο Θεός δίνει στην ψυχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γνωρίσει ποια προσευχή προσυδειάζει στους αρχάριους, ποια είναι μέση και ποια τέλεια. Αλλά και την τέλεια προσευχή την δέχεται ο Κύριος, όχι γιατί η ψυχή είναι τέλεια, αλλά γιατί Αυτός είναι ελεήμων και ποθεί σαν μάνα που αγαπά τα παιδιά της να παρηγορήσει την ψυχή για να είναι ακόμα περισσότερο φλογερή, ώστε να μην γνωρίζει ανάπαυση ούτε μέρα ούτε νύχτα. Γιατί ουσιαστικά δεν κάνουμε κανένα άξιο έργο. Δεν υπάρχει κάτι που να αξίζει από τα έργα μας. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία τι κάνουμε, δεν προσφέρουμε. Παρά τον ίδιο τον Θεό, στον Θεό, τον Χριστό, προσφέρουμε στον Θεό. Δεν έχουμε εμείς κάτι άξιο να προσφέρουμε. Τα σά εκ των σών. Γι' αυτό και η τέλεια προσευχή και αυτή ελέγω Θεού γίνεται δεκτή. Γιατί μας αγαπάει ο Θεός ως μητέρα και θέλει να μας παρηγορήσει και να μας κάνει πιο φλογερούς ακόμα. Η καθαρή προσευχή χρειάζεται ψυχική ειρήνη και η ειρήνη στην ψυχή είναι αδύνατη χωρίς υπακοή και εγκράτεια. Οι Άγιοι Πατέρες τοποθέτησαν την υπακοή πάνω από την νηστεία και την προσευχή. Γιατί χωρίς την υπακοή ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει για τον εαυτό του πως είναι σπουδαίος ασκητής και ευχέτης. Και όποιος έκοψε σε όλα το θέλημά του ενώπιον του γέροντα και του πνευματικού, αυτός έχει νου καθαρό. Γιατί ο υπαρτακτικός είναι ο ταπεινός. Ο ανυπάκουος μοναχός ποτέ δεν θα γνωρίσει τι είναι η καθαρή προσευχή. Βλέπετε τι λέει ο Άγιος. Γι' αυτό το κλειδί είναι η ταπεινοφροσύνη που εκφράζεται ως υπακοή. Ο αγέροχος και αυθαίρετος και 100 χρόνια να ζούσε στο μοναστήρι δεν θα μάθαινε τίποτε το πνευματικό. Γιατί με την ανυπακοή προσβάλλει τους γέροντες και στο πρόσωπό του τον Θεό. Οπότε δεν του δίνει ο Θεός την καθαρή προσευχή. Αλίμονος το μοναχό που δεν υπακούει στους γέροντες. Θα ήταν προτιμότερο να έμενε στον κόσμο. Αλλά και στον κόσμο οι άνθρωποι υπακούν στους γονείς και εκτιμούν τους μεγαλύτερους και υποτάσσονται στους ανώτερους και στις αρχές. Αλίμονό μας, ο Κύριος, ο Βασιλιάς του ουρανού και της γης και ολοκλήρου του κόσμου εταπείνωσε τον εαυτό του και υποτασσόταν στη μητέρα του και στον Άγιο Ιωσήφ. Και εμείς δεν θέλουμε να υπακούσουμε στον γέροντα, στον πνευματικό μας πατέρα,
τον οποίον αγαπά ο Κύριος και στον οποίο μας εμπιστεύτηκε. Και αν ο γέροντας θα ήταν δύσκολος χαρακτήρας, κάτι που είναι μεγάλη δυστυχία για τον υποτακτικό, ακόμα και τότε ο υποτακτικός οφείλει να προσεύχεται για αυτόν στον Θεό με πνεύμα ταπεινώσεως. Και ο Κύριος εξάποντος θα ελεήσει και τον υποτακτικό και τον γέροντά του. Έτσι ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε ένα πολύ δύσκολο γέροντα. Και ο Θεός τον γέμισε με πάρα πολλά χαρίσματα, διότι έμεινε στην υπακοή, δεν έφυγε. Και στα τελευταία του μόνο άκουσε το όνομά του. Δηλαδή 40 τόσα χρόνια που τον είχε γέροντα, άκουγε όλες τις βρισχές, να το πούμε έτσι, του Γημανιού, όταν τον προσφωνούσε ο γέροντάς του. Και μόνο στα τελευταία του το είπε ότι Εφραίμ, εσύ δεν είσαι άνθρωπος, είσαι άγγελος. Τον αναγνώρισε. Και όταν μετά που κινήθηκε ο γέροντάς του, προσευχήθηκε και τον είδε στην κόλαση, τον έβγαλε και από την κόλαση. Έκανε αυτό το μεγάλο θέμα, έκανε 40 λίτρια για τον γέροντά του και έσωσε και τον γέροντά του. Αυτός ο πατήρ Εφραίμ, ο καλός υποτακτικός. Μερικοί μοναχοί δυσφορούν και βρίσκουν προφάσεις. Ή το διακόνημα είναι φορτικό, ή το κελί ακατάλληλο, ή ο προϊστάμενος έχει βίαιο χαρακτήρα και δεν καταλαβαίνουν αυτοί πως ούτε το κελί, ούτε το διακόνημα, ούτε ο γέροντας αποτελούν την πραγματική αιτία της δυσφορίας τους, αλλά η ψυχή τους είναι άρρωστη. Στην υπερήφανη ψυχή δεν αρέσει τίποτε, ενώ όλα είναι ανεκτά στον ταπεινό άνθρωπο. Δυστυχώς πολλές τέτοιες προφάσεις υπάρχουν και μέσα στους ανθρώπους του κόσμου, τώρα βέβαια μιλάει για τους μοναχούς, αλλά κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην καθημερινή μας ζωή. Και φασιζόμαστε προφάσεις διάφορες, ενώ πίσω από τους εκνευρισμούς έτσι κρύβεται μια υπερηφάνεια. Μια υπερήφανη ψυχή η οποία δεν ανέχεται. Βλέπετε αυτούς οι οποίοι οδηγούν, ας πούμε, πόσο εύκολα εξοργίζονται, γιατί δεν ανέχονται το παραμικρό λάθος του άλλου. Κάποιοι, όχι όλοι. Και αυτό δείχνει ακριβώς από πίσω μια ψυχή υπερήφανη. Είναι αδύνατο να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη αν δεν προσέχουμε το νου. Αν κάποιος θέλει να έχει ψυχική ειρήνη, πρέπει να είναι εγκρατής. Γιατί η ειρήνη χάνεται και από το σώμα μας. Δεν πρέπει να είσαι περίεργος. Απόφευγε να διαβάζεις εφημερίδες ή κοσμικά βιβλία που ερημώνουν την ψυχή και φέρουν ακιδεία και σύγχυση. Έτσι, γιατί σου φέρνουν τον κόσμο. Και ο κόσμος εν το πονηρό κοίται. Μην κατακρίνεις τους άλλους. Γιατί πολλές φορές συμβαίνει να κατηγορούν κάποιον χωρίς να τον ξέρουν. Ενώ αυτός στο νου είναι όμοιος με τους αγγέλους. Και μάλιστα όταν ακούτε κατηγορίες για μοναχούς και για μοναστήρια, να μην δίνετε σημασία, γιατί τις πλήστες φορές, τις περισσότερες φορές είναι συκοφαντίες. Μη θέλεις να ξέρεις τις ξένες υποθέσεις, αλλά μόνο τις δικές σου. Φρόντιζε μόνο να εμπιστεύεσαι τους γέροντες και τότε εξαιτίας της υπακοής ο Κύριος θα σε βοηθά με τη χάρη Του. Η χάρη του Θεού στο κοινόβιο χάνεται κυρίως διότι δεν μάθαμε να αγαπούμε τον αδελφό σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Είναι η έλλειψη αγάπης η οποία μας ρίχνει και σε κατάκριση και σε εκνευρισμό. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τον άλλον και διώχνει φυσικά τη χάρη του Θεού. Γιατί εκείνο που κατ' εξοχήν κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει με τον Θεό είναι η αγάπη. Αν κάποιος αδελφός σε προσβάλλει και εσύ εκείνη τη στιγμή δεχθείς λογισμό οργής εναντίον του ή τον κρίνεις ή τον μισήσεις, θα αισθανθείς τότε πως η χάρη σε εγκατέλειψε και η ειρήνη αφανίστηκε.
Για την ψυχική ειρήνη πρέπει να μάθει η ψυχή να αγαπά αυτόν που την πρόσβαλε και αμέσως να προσεύχεται γι' αυτόν. Δεν μπορεί να έχει ειρήνη η ψυχή αν δεν ζητάμε όλη τη δύναμή της από τον Κύριο, το χάρισμα να αγαπά όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος είπε: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και αν εμείς δεν αγαπούμε τους εχθρούς, δεν θα έχουμε ειρήνη στην ψυχή. Είναι απαραίτητο να έχουμε υπακοή, ταπείνωση και αγάπη. Αλλιώς όλες οι μεγάλες ασκήσεις και αγρυπνίες μας αποβαίνουν μάταιες. Αν δεν έχεις αυτά τα τρία, όση νηστεία και αν κάνεις και αγρυπνία και άλλες μεγάλες ασκήσεις, δεν ωφελείσαι, μάλλον βλάπτεσαι. Ένας γέροντας είδε μια τέτοια όραση. Ένας άνθρωπος έριχνε νερό σε μια τρύπια σκάφη. Ο άνθρωπος προσπαθούσε πολλή ώρα, αλλά το νερό χυνόταν αδιάκοπα και η σκάφη παρέμενε άδεια. Το ίδιο και εμείς. Ζούμε ασκητικά, αλλά παραλείπουμε κάποιον αρετή. Και αυτό γίνεται αιτία να μένει αδιανή η ψυχή. Είτε παραλείπουμε την αγάπη, είτε την υπακοή, είτε την ταπεινοφροσύνη. Οπότε μπορείς να προσπαθείς και να κουράζεις και πολύ, αλλά αν δεν έχεις όλες τις αρετές και υπάρχει μια τρύπα στη σκάφη, έστω και από ένα σημείο να φεύγει το νερό, είναι αρκετό να μην γεμίζει ποτέ η σκάφη. Αδελφοί μου, ασκητές Χριστού, ας μην γινόμαστε λάθιμοι στην άσκηση και την προσευχή, αλλά ας μένουμε αφοσιωμένοι στον πνευματικό αγώνα σε όλη μας τη ζωή. Γνώρισα πολλούς μοναχούς που ήρθαν με φλόγα στην ψυχή και ύστερα εγκατέλειψαν το πρώτο του ζήλο. Ξέρω όμως κι άλλους που φύλαξαν ως το τέλος την πρώτη φλόγα. Για να διατηρήσουμε το ζήλο πρέπει να θυμόμαστε συνεχώς τον Κύριο και να σκεφτόμαστε: έφτασε το τέλος μου και οφείλω να εμφανιστώ στο δικαστήριο του Θεού. Και αν η ψυχή παραμένει συνεχώς έτοιμη για τον θάνατο, τότε πάβει πια να δηλιάζει μπροστά στο θάνατο και έρχεται προς τη μετάνοια και την ταπεινή προσευχή, με την οποία καθαρίζεται ο νους. Δεν σαγηνεύεται πια από τον κόσμο και αρχίζει με πνεύμα Χριστού να αγαπά τους πάντες και να χύνει δάκρυα προσευχόμενους για τον κόσμο. Βλέπετε, είναι η μνήμη του θανάτου και της κρίσεως, η οποία βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο στην κάθαρση, στη μετάνοια, στην ταπεινή προσευχή. Έφτασε το τέλος μου και οφείλω να εμφανιστώ στο δικαστήριο του Θεού. Αυτό βοηθάει στο να κρατήσει ο άνθρωπος το ζήλο του. Λένε οι πατέρες του Άγιου Όρους ότι όσο περνάνε τα χρόνια ο ζήλος μειώνεται και πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει να μην μειώνεται ο ζήλος του. Αν η ψυχή παραμένει συνεχώς έτοιμη για το θάνατο, τότε πάβει να δηλιάζει μπροστά στο θάνατο. Γιατί πράγματι ο μεγαλύτερος εχθρός για τον άνθρωπο είναι ο θάνατος, ο φόβος του θανάτου. Και εξαιτίας αυτού του φόβου αμαρτάνουμε. Φοβάται ο άλλος τον θάνατο και πέφτει στο ψέμα, πέφτει στην αδικία, πέφτει στην κλοπή, πέφτει στην καινοδοξία, στην ανθρωπαρέσκεια, γιατί φοβάται το θάνατο, δεν έχει ξεπεράσει το φόβο του θανάτου και σου λέει: προκειμένου να πεθάνω, τι θα κάνω? Θα δικήσω, θα σκοντώσω ενδεχομένως, θα κλέψω, θα πω ψέματα. Ενώ ο Χριστός μας γι' αυτό έρθει στη γη, για να μας ελευθερώσει από το φόβο του θανάτου. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος: όταν
Είσαι συνεχώς έτοιμος για το θάνατο, τότε πάρεις να δηλιάζεις μπροστά στο θάνατο, δεν φοβάσαι το θάνατο. Και πότε είσαι έτοιμος για το θάνατο, όταν έχεις ζήσει αυτή την Ανάσταση του Χριστού που είναι η μετάνοια. Όπως λέει ο Άγιος Σημαίος Θεολόγος, ο Νέος Θεολόγος, ο άνθρωπος που μετανοεί είναι σαν να μπαίνει σε έναν τάφο, στον τάφο του Χριστού. Και εκεί μέσα σε αυτόν τον τάφο μπαίνει και ο Χριστός. Και μαζί με τον Χριστό δεν μένει στον τάφο, γιατί ο Χριστός μπορεί να μείνει στον τάφο. Ανασταίνεται και μαζί με τον Χριστό ανασταίνεσαι και εσύ. Έτσι είναι η πορεία. Σταυρώνεσαι, πεθαίνεις με την ταπείνωση και τη μετάνοια, μπαίνεις μέσα στον τάφο και εκεί ανασταίνεσαι, γιατί μπαίνεις μαζί με τον Χριστό. Και ανασταίνεσαι μαζί με τον Χριστό. Και πλέον δεν φοβάσαι τον θάνατο. Αυτός είναι ο χριστιανός. Είναι ο άνθρωπος που έχει θεραπευτεί από τον φόβο του θανάτου. Και θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι κέντρο της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι, ο φόβος του θανάτου είναι που μας κάνει να αμαρτάνουμε. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι είναι άφοβοι και με χαρά πηγαίνουν στο μαρτύριο, στο θάνατο δηλαδή. Έχουν ξεπεράσει, έχουν υπερβεί το φόβο του θανάτου. Και αυτό είναι η Ανάσταση. Αυτό είναι που ευχόμαστε και εμείς να δούμε. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, ή που είδαμε ήδη, πρέπει να έχουμε δει. Έχουμε δει δηλαδή να φεύγει από μέσα μας αυτός ο φόβος του θανάτου. Και όταν λοιπόν η ψυχή είναι έτοιμη πάντα για το θάνατο, τότε δεν δηλιάζει μπροστά στο θάνατο. Και έρχεται στη μετάνοια και την ταπεινή προσευχή, με την οποία καθαρίζει το νους. Δεν σαγηνεύεται πλέον από τον κόσμο, που είναι έτοιμος να πεθάνει ο άνθρωπος. Ένας ετοιμοθάνατος σκέφτεται τον κόσμο και αρχίζει με πνεύμα Χριστού να αγαπάει τους πάντες και να χύνει δάκρυα προσευχόμενος για τον κόσμο. Όταν όμως το λάβεις αυτό, να ξέρεις πως είναι δώρο του Θεού και πως ο άνθρωπος από μόνος του είναι μηδέν, γη αμαρτωλή. Είδα ανθρώπους ενάρετους όταν ήρθαν στο μοναστήρι, που ύστερα αποχαυνώθηκαν. Φοβερό αυτό, να πάθεις ναυάγιο μέσα στο λιμάνι. Το μοναστήρι είναι το λιμάνι. Και είναι κρίμα εκεί μέσα να χάσεις τον Θεό, αντί να βρεις τον Θεό. Είδα και άλλους που ήρθαν διεφθαρμένοι. Ύστερα όμως έγιναν ταπεινοί και πράοι. Και χαιρόταν η ψυχή σου να τους βλέπεις. Ταπεινός και πράος. Έτσι μοιάζει στον Θεό αυτός ο άνθρωπος. Ξέρω ένα μοναχό που όταν ήταν νέος παρέκαμπτε τα χωριά για να μην πέσει σε πειρασμό. Δεν περνούσε μέσα από τα χωριά για να μην δει ανθρώπους, γυναίκες κλπ. Και πριν από λίγο μου είπε ο ίδιος πως κοίταζε 2 ώρες τον κόσμο που βρισκόταν στη γέφυρα ενός πλοίου με εμπαθή επιθυμία. Πόσο μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Εύκολα παίρνει τούμπα δηλαδή, αν δεν προσέξει. Και ενώ προηγουμένως έκανε αυτός τόσες μεγάλες θυσίες, τόσο πρόσεχε, έφτασε σε αυτό το σημείο αδιάντροπα, ας πούμε, να αφήνει το βλέμμα του να περιεργάζεται τους ανθρώπους. Έτσι μπορεί να αλλάξει η ψυχή του μοναχού και να επιστρέψει στα κοσμικά πάθη. Κι όμως αυτός ήταν νέος, 17 ετών, όταν ήρθε στο μοναστήρι και έζησε αυτό ως μοναχός 35 χρόνια. Κρίμα δεν είναι, 35 χρόνια να ζεις στο μοναστήρι και όμως να μην κάνεις προκοπή πνευματική. Πόσο μεγάλη σημασία έχει η προσοχή, η νύψη και η ταπείνωση. Από αυτό γίνεται φανερό πόσο πρέπει να φοβόμαστε. Μήπως σβήσει μέσα μας εκείνη η φλόγα που μας ενέπνευσε να εγκαταλείψουμε τον κόσμο για την αγάπη του Κυρίου. Και βέβαια αυτό ισχύει και για τους χριστιανούς που είναι στον κόσμο. Και αυτοί μοιάζουν με τους μοναχούς, γιατί και αυτοί αποτάσσονται τον κόσμο και τον σατανά και την πομπή του και τα έργα του. Και είναι κρίμα να προσπαθείς να εξομολογήσεις, υποτίθεται είστε άνθρωπος της Εκκλησίας και όμως να μην κάνεις καμία πρόοδο ουσιαστική
και να χειροτερεύεις αντί να καλυτερεύεις. Πολλοί μοναχοί γνωρίζουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι γλυκή και τόσο αγαπητό στην ψυχή, ώστε και να δει μια όμορφη κοπέλα ο μοναχός παραμένει άτρωτος από τη σαρκική επιθυμία. Ο οποίος όμως έχει τη χάρη μόνο στην ψυχή, αυτός φοβάται ακόμα την αμαρτία, γιατί αισθάνεται να τον παρασύρουν ακόμα τα πάθη και να ζει μέσα του η αμαρτία. Μερικοί έμαθαν να προσεύχονται όταν βρίσκονταν στους κινδύνους του πολέμου, όπου σκοτώνουν μόνο το σώμα, ενώ εμείς οι μοναχοί διεξάγουμε άλλο πόλεμο μέσα μας, όπου υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η ψυχή. Γι' αυτό οφείλουμε να προσευχόμαστε με μεγαλύτερη επιμέλεια και θέρμη, ώστε να μένει πάντα κοντά στον Κύριο η ψυχή μας. Οφείλουμε όχι μόνο να καταφεύγουμε σε Αυτόν, αλλά και να παραμένουμε διαρκώς κοντά Του. Και όπως οι άγγελοι διακονούν πάντα νοερός στο Θεό, έτσι και ο μοναχός οφείλει να βρίσκεται πάντα νοερός κοντά στο Θεό και να μελετά το νόμο Του ημέρα και νύχτα. Μέχρι εδώ. Ας μείνουμε σε αυτό και την άλλη φορά συνεχίζουμε για τα περί των μοναχών, τα οποία όπως έχουμε πει και άλλη φορά αφορούν και τους λαϊκούς που ζουν στον κόσμο, διότι δεν υπάρχει διαφορά των μεν από τους δε, εκτός από το γεγονός ότι οι κοσμικοί ζουν μέσα στον κόσμο και έχουν αποθέτατο περισσότερους πειρασμούς και αφετέρου μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι και άγαμοι. Ένα μοναχή είναι πάντοτε άγαμοι. Κατά τα άλλα οι εντολές είναι ίδιες και ο αγώνας είναι ο ίδιος και η προσοχή πρέπει να είναι η ίδια για να μην πω μεγαλύτερη σε αυτούς που ζουν μέσα στον κόσμο και η νύψη μεγαλύτερη διότι έχουν πολύ περισσότερους πειρασμούς και ο πνευματικός αγώνας εντονότερος, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, για να αντιμετωπίσουμε τους εντονότερους αυτούς πειρασμούς. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, πάμε σε αυτά. Εντάξει, να κάνουμε προσευχή τότε. Δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι και νυν και ει και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε των δυναμεών με θυμών γένου, αλλογαρ εκ τόσου βοηθών, εν θλίψε σύνου καίχω μεν. Κύριε των δυναμεών ελέησον ημάς. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό υπόλοιπο της Μεγάλης της Σαρακοστής, καλή Μεγάλη Εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Εύχομαι σε όλους σας, παιδιά.